Συνελήφθη στο συνοριακό σημείο διέλευσης Ορμενίου, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ορμενίου, 23χρονος αλλοδαπός υπήκοος Βουλγαρίας, διότι είχε διαρρήξει κατάστημα σε χωριό της Ορεστιάδας και είχε αφαιρέσει από το εσωτερικό του το χρηματικό ποσό των 1.053 ευρώ, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκε το παραπάνω χρηματικό ποσό, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στο δικαιούχο του. Συνελήφθη το μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι σε χωριό της Καβάλας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ελευθερούπολης της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας, 63χρονος Έλληνας υπήκοος για παράνομη κατοχή κροτίδων. Ειδικότερα σε έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί στο κατάστημα του δράστη, εντόπισαν 51 κροτίδες διαφόρων τύπων, οι οποίες εγκατασχέθηκαν. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 63χρονου θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας. Τύχη βουνό είχαν οι τρεις επιβαίνοντες δύο ιδιωτικής χρήσης οχημάτων που συγκρούστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα στην Κομοτηνή. Η σύγκρουση σημειώθηκε στη διασταύρωση της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης, όπου οι φωτεινοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Ημιφορτηγό, το οποίο οδηγούσε νεαρός, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένας νεαρός άνδρας με την ανήλικη κόρη του. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ελαφρά τραυματισμένοι, ενώ από τη σύγκρουση το ημιφορτηγό στην κυριολεξία κόπηκε στα δύο.